Τώρα θα σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε. Πέρυσι που έκανα και εγώ τη βάφτιση της Μαρινούλας στο νησί και επειδή δεν ήθελα να με καταλάβουν και όπως είδατε κανείς δεν το έμαθε ότι κάναμε βαφτίσια, πήγα IKEA και μάλιστα δεν είχα πάει σε αυτό που με βολεύει εδώ γιατί δεν δούλευα τότε, ήταν καλοκαίρι και πήγα στο άλλο, αυτό που είναι στον Κηφισό από εκεί. Μπήκα μέσα, ήξερα ότι χρειάζομαι σερβίτσια, ότι χρειάζομαι λουλούδια για να στολίσω το τραπέζι, ότι χρειάζομαι πιατέλες για να βγάλουμε τα πράγματα. Καρέκλες ευτυχώς δεν χρειαζόμουν, πού να τις κουβάλαγα από εδώ μέχρι την Άνδρο, τα είχαν στο μοναστήρι. Τραπεζομάντιλα, πού να βρω μεγάλα τραπεζομάντιλα όμως λέω για να κάνουμε μοναστηριακά τραπέζια τα μεγάλα τα τεράστια. Πήγα στον όροφο που έχει τα υφάσματα, βρήκα άσπρο ύφασμα, απλούστατο, μα πιο απλό δεν υπάρχει. Και επειδή δεν ήθελα να πονηρευτούν, ενώ έχουν μέσα γραφείο και τους λες: θέλω αυτά να μου το φτιάξεις στην άκρη όπως θα το κόψουμε τα μέτρα. Τίποτα. Εγώ το έκοψα απλά πράγματα τώρα. Και έκανα μία βάφτιση. Ήσουν μέσα εσύ. Δεν πιστεύανε, μου λέγανε: πού τα βρήκες αυτά, πω πω πανάκριβα, μην τα σπάσουμε. Λέω: παιδιά, σπάστε. Δεν πειράζει. Είναι δηλαδή, ήξερα πόσα λεφτά είχα πληρώσει για να κάνουμε όλο αυτό το στολισμό για 40 ανθρώπους. Τίποτα σας λέω. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Βρήκα πολύ ωραία που δεν τα βλέπω τώρα εδώ. Βρήκα κάτι πολύ ωραίους κουβάδες. Σκεφτείτε πώς είναι αυτό εδώ το τσίγκινο για σαμπανιέρα. Εγώ βρήκα κάτι τέτοια, τεράστια. Έβαλα μέσα πολύ πάγο και βάλαμε μέσα όλα τα αναψυκτικά, τα κρασιά. Και ήταν και πολύ ωραία έτσι να τα βλέπει στολισμένα. Έχουν τρομερές ιδέες. Αλλά σας λέω, αν κάποιος δεν το έχει μέσα στο μυαλό του το θέμα του στολισμού, πελαγώνει εκεί μέσα γιατί είναι τόσο μεγάλο το μαγαζί που δεν ξέρεις. Λες, μπήκα τώρα, τι να πάρω.